ομάδα κιόλας. Θέλουμε να μας πεις γιατί νιώσατε την ανάγκη, Νεκτάρια, να βγάλετε την ανακοίνωση την οποία εκδώσατε χθες. Εννοείς τη δεύτερη ανακοίνωση. Τη δεύτερη, ναι, τη δεύτερη, ναι. Αντιλαμβάνεσαι όταν έχει βγει μια ανακοίνωση από ένα σύνδεσμο της ανόρθωσης, η οποία αναφέρει κάποια γεγονότα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, ότι έπρεπε να υπάρξει μια απάντηση η οποία να καταδεικνύει ακριβώς τα γεγονότα και να αντιλαμβάνομαστε, να αντιλαμβανόμαστε όλοι ποια είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Εμείς από την πρώτη στιγμή καταδικάσαμε το γεγονός. Επίσης είχαμε ειδοποιήσει την αστυνομία των βάσεων, η οποία είχε έρθει εκεί με ένα περιπολικό και δύο άτομα. Από εκεί πέρα δεν υπήρξε οποιαδήποτε εξέλιξη. Και επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι παίρνουμε πλέον ξανά στο φαύλο κύκλο του ποιος έχει την ευθύνη για τον έναν και ποιος έχει την ευθύνη για τον άλλον, ως από ελ θα πάμε και θα προχωρήσουμε επίσημα σε καταγγελία στην αστυνομική βάση εκεί, έτσι ώστε να μπορέσουν και οι άνθρωποι, αφού θέλουν επίσημη καταγγελία και δεν τους αρκεί αυτεπάγγελτα να προχωρήσουν σε έρευνα του περιστατικού, να βρουν την αφορμή της επίσημης καταγγελίας. Υπάρχει το τηλεφόν εκεί, αν θέλουν να το χρησιμοποιήσουν και να κάνει ο κάθε φορέας τη δουλειά. Έχετε ενημερωθεί από τον Εθνικό Άχνες αν υπάρχει υλικό στις κάμερες ασφαλείας? Δεν είναι θέμα το από ελβανικό το αν υπάρχει ή αν δεν υπάρχει. Η αστυνομία θα κάνει αυτό το πράγμα. Όπως θεωρώ ότι οφείλει να το κάνει και πριν πρέπει εμείς να πούμε ότι πρέπει να υπάρξει επίσημη καταγγελία. Ναι. Από εκεί και πέρα, αφού χρειάζεται και αυτό, θα το κάνουμε. Εντάξει, ήδη αναρτήσατε όμως και βίντεο που καταδεικνύει αυτά που λέτε. Εντάξει, νομίζω ότι είναι αυτό που ανέφερα προηγουμένως, Μαρίνα. Ότι πρέπει να αποδεικνύουμε κάποιες φορές ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Νομίζω ότι τα όσα έχουν συμβεί με τους κουκουλοφόρους και τα μαχαίρια στο δασάκι είναι μια τραγική πραγματικότητα που έχουμε ζήσει το περασμένο Σάββατο, από κάποιους τραμπούκους που ήρθαν εκεί παράνομα να μπουν και να επιδείξουν την μαγκιά τους σε οικογένειες και σε παιδιά, και μετά να διαβάζεις ότι αυτό το πράγμα δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Αλλά από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε στις δέουσες ενέργειες που μπορούμε εμείς ως ομάδα να κάνουμε για να δούμε τι θα εξελιχθεί από εκεί και πέρα. Νεκτάρια, το πιο ανησυχητικό νομίζω είναι ότι το Super Cup ανάμεσα σε Αποέλ και Απόλλωνα θα γίνει στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Στην έδρα δηλαδή της ανόρθωσης θα κληθούν να πάνε οπαδοί του Αποέλ σε περίπου ένα μήνα για να αντιμετωπίσει το Αποέλ τον Απόλλωνα. Και γενικότερα θεωρώ ότι και αυτό το κλίμα τώρα με την αντιπαράθεση, με την δήλωση των οργανωμένων της ανόρθωσης, με την απάντηση του Αποέλ. Συγγνώμη, Μανίκο, και αντιπαράθεση. Και αντιπαράθεση. Την απάντηση εννοώ. Δεν έχουμε αντιπαράθεση με καμιά ομάδα. Ναι, αυτή την ανακοίνωση την οποία βγάλατε. Δεν είπα ότι έχεις αντιπαράθεση με την ανόρθωση. Υπήρξε αντιπαράθεση, λες, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Έχουμε αναφέρει τα γεγονότα ποια που είναι. Mm-hmm. Τα οποία έχει δει όλος ο κόσμος μέσα από φωτογραφίες και μέσα από βίντεο. Και υπάρχει και άλλον υλικό. Εντάξει, δημιουργείται. Θα παραδοθεί στην αστυνομία. Έχετε και άλλο δηλαδή υλικό. Βεβαίως. Το οποίο έχει καταγραφεί από άτομα που ήταν εκεί. Από φιλάθλους που ήταν εκεί. Ναι. Ήταν να μην πούμε στη λογική, ξέρεις, της γραφειοκρατίας και το ένα και το άλλο. Αν υπάρχει πρόθεση για να μπορέσουν να εξετάσουν τα γεγονότα, να δουν αυταπόδεικτα μέσα από τις εικόνες τι έχει συμβεί, τότε θα προχωρήσουμε και στο επόμενο βήμα και ενώ στο σύνολο μας σαν πολιτεία για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Και δεν είναι θέμα του τι θα γίνει σε ένα μήνα στο Super Cup. Αν είναι να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, τότε χάσαμε το παιχνίδι. Το θέμα είναι να δούμε τι κάνουμε τώρα. Ωραία. Όχι, αυτό που εννοεί ο Πανίκος είναι ότι αν δεν γίνει κάτι τώρα, θα υπάρξει συνέχεια όταν και Μαρίνα θα παίξει. Κατάλαβα τι εννοεί ο Πανίκος και δεν είναι σε αντίθεση με αυτό που λέει ο Πανίκος. Συμφωνώ απόλυτα με τον Πανίκο. Ότι δεν πρέπει να βάλουμε ακόμα μια φορά το πρόβλημα κάτω από το χάλι. Ναι. Πρέπει να το δούμε γιατί έχουμε φτάσει σε ένα τραγικό περιστατικό. Είναι φιλικό μεταξύ Εθνικού Άχνας και Αποέλ που διεξήχθηκε στην παρουσία οικογενειών. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχουμε κουκουλοφόρους με μαχαίρια οι οποίοι μπήκαν παράνομα σε ένα κήπεδο και ήρθαν να δείξουν την μαγιά τους
απέναντι σε μικρά παιδιά και απέναντι στη γιαγιά, αντιλαμβάνεσαι σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε πλέον. Νυχτάρη, να ξεφύγουμε λίγο από αυτό το θέμα. Να πάμε λίγο στο κομμάτι το ποδοσφαιρικό, το κομμάτι της προετοιμασίας της ομάδος, γιατί θεωρώ ότι αυτό που σας καίει τώρα είναι ο αγώνας με την Dundelange. Και εσύ προχθές την Παρασκευή, μιλώντας πάλι εδώ, είχες πει ότι απαγορεύεται το λάθος, γιατί δεν υπάρχει και δεύτερη ευκαιρία πλέον. Ναι, και για να είμαστε και εντελώς ειλικρινείς, είναι πραγματικά το μόνο που σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή. Ο ΑΠΟΕΛ όφιλε και οφείλει μέσα στα επόμενα 24 ώρα να έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για να μπορέσει να πάει στον επαναληπτικό και να πάρει το αποτέλεσμα που χρειάζεται και να προκριθεί στον επόμενο γύρο. Θεωρώ ότι αυτά τα 24 ώρα που έχουν περάσει, αλλά και η τελευταία προβόληση που έχει εκταχθεί σήμερα στις 7, θα είναι μία ακόμη ευκαιρία για να αυξηθεί ο βαθμός αγωνιστικής ετοιμότητας. Υπήρξε και το φιλικό, το Λασάκι, εκεί όπου ο κύριος Μπέιν χρησιμοποίησε όλους όσους ποδοσφαιριστές δεν είχαν αγωνιστεί την Τετάρτη. Έχει μια πιο ξεκάθαρη άποψη στο διαφορά και στην ετοιμότητα κάποιων ποδοσφαιριστών και στην κατάσταση που υπάρχει σε όλους τους υπόλοιπους, για να κάνει την δική του εκτίμηση στο διαφορά το ποιους ποδοσφαιριστές θα πάρει μαζί του στην αποστολή για το παιχνίδι με την Dundelange. Είναι ξεκάθαρο, Πανίκο και Μαρίνα, ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή για το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν μπορούν να βοηθήσουν, και αυτός είναι ο Καρλάου, ο Σόουζα, ο Εφρέμ και ο Νικόλας ο Ιωάν. Όλοι οι υπόλοιποι είναι στην διάθεση του προπονητή, συμπεριλαμβανομένου και του ΟΡ, και από εκεί και πέρα είναι η απόφαση του ιδίου για το ποιους θα συμπεριλάβει στην αποστολή, και θα ταξιδέψουν μαζί μας αύριο στις 9 και 10 αναχώρηση της αυλωμένης πτήσης για Λουξεμβούργο. Άρα όποιο πρόβλημα για αν υπήρχε στον ΟΡ έχει ουσιαστικά ξεπεραστεί. Είπαμε από την αρχή, Μανίκο, ότι ο ΟΡ αυτό που αντιμετώπισε ήταν δύο κλωτσίες οι οποίες του έφεραν ένα χτύπημα, μια πληγή η οποία χρειάστηκε και ράψιμο για να κλείσει, αλλά από εκεί και πέρα έχει κάνει προπόνηση κανονικά την Παρασκευή και το Σάββατο. Την ημέρα που θα διεξαγόταν το φιλικό, όλοι οι υπόλοιποι έκαναν κανονικά προπόνηση στον Αρχάγγελο, και από εκεί πέρα είναι στη διάθεση του προπόνητη. Νεκτέρη, μια τελευταία ερώτηση πρωτού κλείσουμε, για το πόσο κόσμο θα έχει το ΑΠΟΕΛ μαζί του στο Λουξεμβούργο. Υπολογίζουμε ότι θα έχουμε γύρω στους 150 οπαδούς. Η μισή από αυτούς θα ταξιδέψουν μαζί μας με την αυλωμένη πτήση. Θα έχουμε 30 άτομα που θα έρθουν από τις Βρυξέλλες, γιατί ξέρετε ότι υπάρχει οργανωμένο σύνολο οπαδών από τις Βρυξέλλες. Κάποιοι άλλοι οπαδοί που θα έρθουν από την Αγγλία, όπου εξίσου οργανωμένα σύνολα υπάρχουν εκεί. Θα έχουμε ένα συνολικό αριθμό, όπως τον υπολογίζουμε, γύρω στα 150 άτομα. Αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα στάδιο όπου το σύνολο των οπαδών θα είναι γύρω στους 800-200 χίλιους, θα παίξουν τον δικό τους ρόλο, έτσι ώστε να βοηθήσει την ομάδα να πάρει το αποτέλεσμα που χρειάζεται. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.